Θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε στον πρωτογενή τομέα και θα περάσουμε να δούμε μία είδηση, την εξέλιξη μίας υπόθεσης με την οποία έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Έχει να κάνει με την διεκδίκηση αγροτών της περιοχής για αποζημιώσεις σχετικά με ζημιές που έχουν υποστεί από την κακοκαιρία το προηγούμενο διάστημα. Θα περάσουμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βελβεντού, τον κύριο Βασίλη Τζιουρά. Τηλεφωνικά θα γίνει η επικοινωνία μας. Καλησπέρα, κύριε Τζιουρά. Διαβάζω ότι έχετε στείλει μία επιστολή στους βουλευτές της περιοχής θέλοντας να εκφράσετε τη διαμαρτυρία σας στην ουσία για το ότι τελικά συνέβη αυτό που φοβόσασταν και είχατε προβλέψει. Η απεσιόδοξη πρόβλεψη τελικά έγινε πράξη. Πρόκειται για αποκλεισμό πολλών συναδέλφων από αποζημιώσεις με τη διαδικασία de minimis που έχουν γίνει σε άλλες περιοχές. Τι ακριβώς συνέβη? Με τις βροχοφτώσεις του καλοκαιριού, οι παραγωγές μας είχαν πάθει μεγάλες ζημιές, όπως φυσικά και σε πολλές παραγωγές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Άρχισε να τρέχει το θέμα για τις αποζημιώσεις των παραγωγών. Έφτασε στο σημείο να έρθει το de minimis. Το θέμα de minimis όμως είναι εθνική πόρη. Mm-hmm. Και μας είχαν πει, ο υπουργός μας διαβεβαίωσε, ήταν 150 ευρώ το στρέμμα. Και τώρα έρχονται και μπερδεύουν το de minimis με άλλες αποζημιώσεις που ήταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ενεργειακής κρίσης, από το ταμείο κρίσης. Από το παθηματικό ταμείο, ναι, ναι. Ακριβώς. Ενώ θα μπορούσαν τώρα, δίνουν μόνο σε κάποιους παραγωγούς οι οποίοι δεν πήραν από το ταμείο κρίσης. Mm-hmm. Θα μπορούσαν κάλλιστα με τα λεφτά που θα πάρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση το 200% από τα 26 εκατομμύρια που πήραν τότε. Αύξηση 200% για κάθε κράτος μέλος. Άρα μπορούσαν να πάρουν ακόμα 52 εκατομμύρια. Και αυτό δεν το κάνανε. Mm. Με ένα απλό αίτημα. Και θα μπορούσαν να αποζημιώσουν φυσικά όλους τους παραγωγούς και όλες τις παραγωγές που είχαν πάθει ζημιά. Όπως είχαν δεσμευτεί, κύριε Τζιουρά. Ναι, αλλά δεν κάναν το αίτημα όμως. Mm-hmm. Δεν κάναν αίτημα. Αν είναι δυνατόν. Για 52 εκατομμύρια ευρώ. 52.600. Και έτσι χάνεται το ποσό αυτό. Έρχονται και βάζουν τους παραγωγούς να μαλώνουν μεταξύ τους. Το Διέρη και Βασίλευε. Αυτό φυσικά δεν θα περάσει. Ναι. Φταίει καθαρά το Υπουργείο που δεν έκανε το αίτημα για να πάρει τα 52.600 με ένα απλό αίτημα. Εσείς είχατε εγκαίρως επισημάνει τον κίνδυνο. Το είχαμε συζητήσει και μαζί σε προηγούμενα δελτία. Στους βουλευτές είχατε επισημάνει τον κίνδυνο? Βεβαίως. Από το Δεκέμβρη ακόμη με τους βουλευτές μιλούσαμε και με έγγραφα φυσικά και με τηλεφωνικές συνομιλίες, στους οποίους τους επισημαίναμε το φόβο μας ότι μπορεί να γίνει αυτό. Το ότι δηλαδή θα πάνε να ισοφαρίσουν το 72 ευρώ του Οκτωβρίου με τα de minimis για τις βροχοπτώσεις. Μάλιστα. Και το θέμα δεν είναι σε εμάς εδώ στην περιοχή μας, δεν είναι μόνο το ότι είναι τα 72 ευρώ, θα είναι λιγότερα για τις βροχοπτώσεις. Το πρόβλημα είναι και για τις ποικιλίες. Mm-hmm. Γιατί αν είναι δυνατόν η περιοχή του Βελβεντού ή και άλλες περιοχές Δυτικής Μακεδονίας όπου έχουν αυτά τα προϊόντα, Ροδάκια, Νεφταλίνα και Περίγωγα, να αποζημιωθούν με βάση την έκθεση ζημιά του υποκατάστημα Βέρειας. Και εμείς έχουμε υποκατάστημα, το υποκατάστημα της Κοζάνης, της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο και αυτό έκανε την έκθεσή του και καταγράφει τις πραγματικές ποικιλίες τις οποίες πάθανε ζημιά στην περιοχή. Ναι, γιατί να αποζημιωθούμε με τις ποικιλίες της Ιμαθίας? Αυτό είναι το απολύτως λογικό, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι εύλογο το ερώτημα. Λογικά είναι. Εύλογο το ερώτημα, ακριβώς. Τώρα, σαν σύλλογος, είχατε κάποια απόφαση μετά την ανακοίνωση αυτής της αρνητικής εξέλιξης? Έγινε κάποια συνέλευση? Συνέλευση, συγκέντρωση των μελών του Αγροτικού Συλλόγου είναι χθες το βράδυ. Mm-hmm. Και τους είπαμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι επόμενες κινήσεις. Από τους βουλευτές του νομού Κοζάνης να παλέψουν για το αυτονόητο. Να αλλάξουν αυτά τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Μάλιστα. Υπενθυμίζω αυτό που αναφέρετε, ότι ήταν η γνώση των βουλευτών, η εξέλιξη αυτή και ο φόβος σας. Μάλιστα. Βεβαίως. Θα είμαστε σε επαφή, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε συνέχεια στο θέμα αυτό. Ευχαριστούμε το χρόνο σας, κύριε Τζιουρά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.